πείτε και μία φαμ φατάλ ότι είναι καλά, Διονυσία, πιστεύεις? Είμαι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Και θα ξεκινήσουμε τώρα που τη ρώτησα με τη Διονυσία. Πάμε. Design for you, 10 out of 5 on you. Know I was out on the line for you. Bet I look nice on you. Open my mind for you. Don't wanna wait on it tonight. I wanna get nasty. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Don't wanna wait on it tonight. I wanna get nasty. What you waiting for? What you waiting for? Διονυσία, υποπτεύομαι ότι πολλές φορές στη ζωή σου έχεις ακούσει ότι είσαι μια μοιραία γυναίκα. Όχι. Ναι. Έχω ακούσει όλα. Αυτό το συγκεκριμένο που μας απασχολεί, το έχεις ακούσει? Το έχω ακούσει και αυτό. Κάμποσες φορές, φαντάζομαι. Πού πηγαίνετε? Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι στην Κύπρο. Μια Κύπρια σχεδιάστρια, φοράω και το φορεμά της, έχει κάνει ένα πάρτι. Α, είναι η φίλη σου η Κύπρια. Ναι, το κόστος είναι φανταστικό. Α, είναι φανταστικό. Ναι. Όχι, πραγματικά είναι τη σχεδιάστρια. Θα πάω στο πάρτι της, αλλά τα υπόλοιπα είναι φανταστικά. Εντάξει. Θα με σκοτώσει άμα τα ακούσει, γιατί είναι παντρεμένη πολλά χρόνια με τον Χριστόφορο και είναι μαζί. Λοιπόν, γεια σας, σχεδιάστρια. Γεια σας, Χριστόφορε. Λοιπόν, ο πρώην μου έχει σχέση μαζί της. Δικαίως θα γίνει έξαλλη, αλλά είναι μόνο για το κόνσεπτ. Μόνο για το κόνσεπτ. Αλλά είναι η μόνη φορά που μπορώ να δικαιολογήσω πρώην μου και να του πω χαλάλι του, γιατί είναι μία κούκλα. Ναι. Λοιπόν, εγώ τα έχω με έναν Γάλλο φωτογράφο πολύ διάσημο. Μην μου πεις. Και είναι καλεσμένος στο πάρτι. Ποιος τώρα, ο Γάλλος φωτογράφος ή ο πρώην? Ο Γάλλος και ο πρώην μου θα είναι με την σχεδιάστρια, αφού θα τη συνοδεύει, είναι ο σύντροφός της. Και εγώ τα έχω φτιάξει με έναν Γάλλο φωτογράφο πολύ διάσημο. Και θα πάω μαζί του, φοράω δημιουργία της. Να το παίζω λίγο έτσι μοιραία γυναίκα και να με δει και ο πρώην μου, να με δει και εκείνη ότι φοράω δημιουργία. Να σκάσουν όλοι γενικά. Να σκάσουν όλοι. Ναι. Θέλει να τους σκάσει όλους, ναι, η Διονυσία. Και τα κορίτσια. Πάμε. Έχεις μόνο 3 τριάρια. Απολαιών μου, γιατί έχεις βάλει 3? Ωραία, μου αρέσεις πάρα πολύ. Το χρώμα αυτό είναι απίστευτο από μόνο του και πολύ ωραία σου πηγαίνει. Μου αρέσει σαν ιδέα που έχεις βάλει αυτό το τριχωτό από μέσα, ναι, και σε αντίθεση έχεις μαζέψει τα μαλλιά σου στενά, δηλαδή πολύ slick. Μου αρέσεις αρκετά. Τώρα δεν ξέρω για τη ζώνη που έχεις βάλει στη μέση για να κόβει. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να κόβει αυτό το... Άρα το 3 είναι για τη ζώνη και... Το 3 είναι επειδή είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Για να είναι 5 εννοείς. Αυτό είναι ένα γιατί φόρεμα. Γιατί δεν είναι 4, γιατί δεν είναι 5, ας πούμε, αυτό ρωτάω. Καταρχήν δεν μ' αρέσει η γόβα καθόλου που έχει φορέσει. Δεν μ' αρέσει το σχήμα της μπροστά, η μύτη, ας πούμε. Και ίσως να ήθελα να είναι και λίγο πιο γυαλιστερή. Δηλαδή σε δέρμα. Έβαλα επίτηδες. Έχω την ίδια γόβαση για αριστερή. Επίτηδες έβαλα αυτό για να ταιριάζει με αυτό. Ναι. Αυτό. Και δεν ξέρω αν έβαζα κάποιο headpiece, κάτι σε κουάφ, κάτι κάπως, γιατί σε αυτό το στυλ ταιριάζει και κάτι. Και δεν μου αρέσει και η ζώνη που κόβει την εικόνα, δηλαδή στη μέση. Αλλά είναι πολύ ωραία. Και το τσαντάκι αυτό που είναι σαν πορτοφολάκι. Το τσαντάκι το πήρα. Έχω το κραγιόν, το κινητό. Αυτά. Φαίνεται σαν πορτοφόλι δηλαδή. Να σου πω την αλήθεια, πορτοφόλι είναι, αλλά όχι ακριβώς πορτοφόλι. Κρυβελόγια. Γιατί είναι ακριβολόγια. Και το αυτό είναι και το 3. Για τους από εκεί. Δεν ήθελα να δει, ήθελα κάτι να κρατάω, να βάλω το κινητό μου και το κραγιόν μου. Ναι. Αυτά. Δεν θα σου πω μεσόωρο, όπως αντιλαμβάνεσαι, καθώς είμαστε καλά. Είναι πολύ υψηλός, το ξέρεις. Μπορείς να πας μπροστά στους κριτές. Καλή επιτυχία, Διονυσία.